φαντάσουμε πως είναι να έχουμε ρίζες που μπαίνουν μέσα στο έδαφος, έναν κορμό, κλαδιά και φύλλα. Θα νιώσουμε πως είναι οι ρίζες μας να μας στηρίζουν μέσα από το έδαφος, μετά ο κορμός μας να ανεβαίνει προς τα πάνω και να ενώνεται με τα κλαδιά και τα φύλλα μας, τα οποία μπορούν να κινούνται πιο ελεύθερα με τον αέρα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Για να ξεκινήσουμε, θέλω να βρείτε μια όρθια θέση και να έχετε λίγο χώρο γύρω σας, όχι πολύ όμως. Οπότε βρείτε μια όρθια θέση, ξεκινήστε με τα πόδια λίγο ανοιχτά, για να έχουμε έτσι μια σταθερή βάση, και αρχίστε να φαντάζεστε ότι έχετε ρίζες που μπαίνουν μέσα στο έδαφος. Και σκεφτείτε, πώς είναι οι ρίζες σας αυτή τη στιγμή. Είναι πολλές, είναι λίγες, μπαίνουν βαθιά μέσα στο έδαφος ή πιο επιφανειακά. Ο καθένας έχει τις δικές του ρίζες αυτή τη στιγμή. Εγώ νιώθω ότι οι δικές μου είναι λίγες, αλλά δυνατές και μπαίνουν βαθιά μέσα στο έδαφος και με στηρίζουν πολύ. Και τώρα σκεφτείτε ότι έχετε, ότι το σώμα σας είναι ο κορμός του δέντρου. Τα πόδια σας είναι ο κορμός του δέντρου. Πώς είναι αυτός ο κορμός για εσάς? Είναι χοντρός, λεπτός, είναι πολύ δυνατός, είναι πιο αδύναμος? Τι χρώμα έχει? Εγώ νομίζω πως ο δικός μου είναι λεπτός, αλλά αρκετά δυνατός και έχει χρώμα σκούρο καφέ. Και αφού το φανταστείτε αυτό, ανεβείτε προς τα πάνω και σκεφτείτε ότι έχετε κλαδιά. Ότι το πάνω μέρος του σώματός σας είναι κλαδιά. Και για φανταστείτε τώρα, τα κλαδιά αυτά πώς είναι? Είναι πολλά, είναι λίγα, είναι ψηλά, φτάνουν μέχρι πολύ ψηλά τον ουρανό ή είναι πιο χαμηλά? Και πού εκτείνονται, πάνε μακριά ή είναι πιο κοντά στον κορμό σας? Πώς θέλετε αυτή τη στιγμή να είναι τα κλαδιά σας? Και αυτά τα κλαδιά έχουν πάνω φύλλα. Οπότε πάμε να φανταστούμε ότι έχουμε και φύλλα πάνω στα κλαδιά μας. Και πώς είναι αυτά τα φύλλα? Είναι πολλά, είναι λίγα, είναι πολύ πράσινα, είναι πιο πορτοκαλί, είναι ένας συνδυασμός? Εγώ φαντάζομαι ότι τα φύλλα μου είναι πράσινα πολύ και πολλά, φουντωτά. Οπότε πάμε πάλι να φανταστούμε από τις ρίζες που είναι μέσα στο έδαφος, το κορμό μας που μας κρατάει δυνατούς και μετά τα κλαδιά και τα φύλλα μας. Πού εκτείνονται, προς τα πού πάνε? Τώρα σκεφτούμε ότι αρχίζει και φυσάει ένα ελαφρύ αεράκι και αυτός ο αέρας αρχίζει και μας κουνάει τα κλαδιά και τα φύλλα. Μόνο τα κλαδιά και τα φύλλα. Ο κορμός και οι ρίζες δεν κουνιούνται. Οπότε μένουμε ενωμένοι με το πάτωμα αυτή τη στιγμή. Οι ρίζες μας δεν φεύγουν από το πάτωμα, αλλά μας στηρίζουν για να αρχίσει να κινείται το πάνω μέρος, τα κλαδιά και τα φύλλα. Πώς είναι ο αέρας που σας φυσάει εσάς αυτή τη στιγμή? Είναι δυνατός, είναι χαμηλός, είναι κρύος, ζεστός? Πώς το νιώθετε στα φύλλα σας? Εγώ νιώθω ότι είναι ελαφρύς, ότι δεν είναι πολύ δυνατός, αλλά σιγά σιγά δυναμώνει και μου επιτρέπει να κινήσω περισσότερο τα πλαδιά και τα φύλλα μου προς διάφορες κατευθύνσεις. Εσάς, πώς είναι αυτός ο αέρας? Δεν χρειάζεται να είναι δυνατός. Δεν χρειάζεται να κάνετε μεγάλη κίνηση με το πάνω μέρος. Απλά νιώστε πώς είναι το κάτω μέρος να είναι πολύ σταθερό και ενωμένο με το έδαφος και το πάνω μέρος να μπορεί να κινηθεί ελεύθερα. Νιώστε τον αέρα να σας φυσάει για λίγο ακόμα. Νιώστε που μπορούν να πάνε τα κλαδιά και τα φύλλα. Νιώστε πόσο δυνατές είναι οι ρίζες και ο κορμός σας για να μπορούν να σας στηρίξουν για να κάνετε αυτό με το πάνω μέρος, με τα κλαδιά και τα φύλλα σας, χωρίς να πέφτετε. Μπορεί να κινηθείτε και πιο πολύ,
ανάλογα πώς θέλετε. Μπορεί να είναι πολύ δυνατός αέρας και να σας παίρνει από τη μία και την άλλη πλευρά. Και σιγά σιγά αφήστε τον αέρα να ηρεμήσει μέχρι που θα σταματήσει εντελώς. Και τώρα φαντάζομαι ότι τα κλαδιά μου και τα φύλλα μου ξαναγίνονται χέρια και το πάνω μέρος του σώματός μου ξαναγίνεται το δικό μου μέρος του σώματος, το δικό μου, γίνομαι ξανά άνθρωπος. Οπότε αρχίζω και το τεινάζω και ο κορμός αρχίζει να γίνεται ανθρώπινο σώμα, το δικό μου σώμα, οπότε αρχίζω και το τεινάζω και τέλος τα πόδια σταματάνε να είναι ρίζες πια, είναι τα πόδια μου, αρχίζω και τα τεινάζω και τεινάζω μου το σώμα. Ωραία. Και τώρα παρατηρήστε πώς νιώθετε το σώμα σας, αν το νιώθετε πιο σταθερό το κάτω μέρος και πιο ελαφρύ το πάνω. Αν νιώθετε το ίδιο με πριν, πώς ήταν για εσάς να σκεφτόσαστε ότι είστε ένα δέντρο. Τι δέντρο ήσασταν? Ήσασταν ένα δέντρο μεγάλο, μικρό, πλατή, στενό? Πώς ήσασταν? Και αν την ξανακάνετε αυτή τη δραστηριότητα, θα είστε το ίδιο δέντρο ή κάποιο άλλο? Μπορείτε να το δοκιμάσετε όποτε θέλετε να σκεφτείτε ότι γίνεστε δέντρο. Ελπίζω να σας άρεσε η σημερινή δραστηριότητα, να τη